Σικάγο, 1893. Αρχίζει η διαθρησκειακή κίνηση. Η πρώτη βουλή των θρησκειών ανοίγει το δρόμο για την εξάπλωση στην Δύση των ανατολικών θρησκειών. Σικάγο, 1993. 100 έτη αργότερα διοργανώθηκε η δευτέρα βουλή θρησκειών του κόσμου. Ημέρες, το ξενοδοχείο Palmer House φιλοξένησε πάνω από 6.000 αντιπροσώπους 250 θρησκειών και θρησκευτικών ομάδων. Συνέβαλαν στη διοργάνωση της Βουλής. Friends and representatives of many nations, many communities, and especially many faiths. Το Βατικανό συμμετείχε πολύ επίσημα. Ήσαν παρόντες ο γραμματεύς του Ποντιφικού Ινστιτούτου για το Διαθρησκειακό Διάλογο, καθώς και ο Αρχιεπίσκοπος του Σικάγου, Καρδινάλιος Ιωσήφ Μπερναρντίν. Αγαπητοί μου φίλοι, όλοι εμείς που ευρισκόμεθα εδώ σήμερα το απόγευμα πιστεύουμε πραγματικά ότι στον όλο και περισσότερο αλληλοεξαρτώμενο, περιορισμένο και διηρημένο κόσμο μας υπάρχει μια δίψα και μια αυξανωμένη εμπιστοσύνη στην σοφία και δύναμη του υπερβατικού. Το βήμα της Βουλής δεν ήταν μόνο ένας τόπος ομιλιών, αλλά και ένας τόπος προσευχής και λατρείας των πιο ετεροκλήτων ομάδων και θρησκειών. Παρήλασαν Ουνιταριανοί, Βουδιστέ, Σικχίτε, Μουσουλμάνοι. This is indeed an occasion of shalom, of peace. Εβραίοι. Sisters and brothers, if warfare and strife be Bahai, many religions were technological. Ζωροάστρε και Ινδουιστέ. Οι ηθαγενείς της Αμερικής έκαναν μία παγανιστική τελετή και ακολούθησαν επικλήσεις. We love you and we know that you love us. Πατσοτσάγκα, μοβιλά, ιτσιτσιέλο. Πατσοτσάγκα, μοβιλά, ιτσιτσιέλο. Συμμετείχαν ακόμη και νεοπαγανιστές. Wow.
Όλο και περισσότεροι άνθρωποι ζητούν πληροφορίες και τόπους συναντήσεων για να μάθουν πως μπορούν και αυτοί να έχουν σχέση με την θηλυκή ενέργεια διαμέσου των παραδόσεων που αντιπροσωπεύουμε. Δεν έλειψαν και οι γκουρουιστικές ομάδες, ούτε οι νεογνωστικές με το χαρακτηριστικό νεοποχητικό μήνυμά τους. Η εποχή της θρησκείας πέρασε. Η εποχή της πνευματικότητος ήλθε. Το Βατικανό συμμετέχει στη Βουλή και στους διαθρησκειακούς διαλόγους με ένα όραμα. Να συναφθεί μια ιερά συμφωνία μεταξύ των θρησκειών για την οικοδόμηση ενός νέου παγκοσμίου πολιτισμού. Οι παπικοί, έχοντας εκπέσει της χάριτος και της αληθείας, λησμονούν ότι η καινή κτήσης ήδη υπάρχει. Είναι η Εκκλησία, το σώμα του Θεανθρώπου Ιησού. Ήθε να έχουμε την δύναμη να δημιουργήσουμε έναν κόσμο τόσο ωραίο όσο αυτό το φεγγάρι που ανατέλει μπροστά στα μάτια μας, ως ένα σύμβολο ενός νέου πολιτισμού, ενός πολιτισμού αλληλεγγύης και δικαιοσύνης, εμποτισμένου από την καλή θέληση ολοκλήρου της ανθρωπότητος. Αμήν. Ο νέος αυτός πολιτισμός βασίζεται στον ανθρωπισμό και έχει μια καθαρώς εγκόσμια προοπτική. Αυτό ήταν το όραμα της Βουλής του Σικάγου. Ευχή μου είναι αυτή η Βουλή να γίνει ένα σταυροδρόμι για την καμπή της ανθρωπότητος. My friends, His Holiness the Dalai Lama. Η πολύκροτη ομιλία του Δαλάη Λάμα στο μεγάλο πάρκο της πόλεως μπροστά σε 30.000 ενθουσιώδης ακροατάς ήταν πολύ χαρακτηριστική του συγκριτιστικού οράματος της Βουλής. Όσον αφορά το θέμα του πλουραλισμού στις θρησκείες, φυσικά, ανάμεσα σε 5 δισεκατομμύρια ανθρώπους υπάρχουν πολλές θρησκευτικές θέσεις. Έτσι, με τέτοιες συνθήκες, απλώς μία θρησκεία δεν μπορεί να ικανοποιήσει εκατομμύρια ανθρώπους. Δια τούτο, είναι ολοφάνερο ότι πρέπει να παραδεχθούμε την ύπαρξη διαφόρων θρησκειών. Αυτό μπορεί να είναι πολύ πιο ωφέλιμο για την ανθρωπότητα. Βέβαια, ο καθένας νιώθει ότι η δική του θρησκεία είναι η καλύτερη. Και εγώ νιώθω ότι ο βουδισμός είναι το καλύτερο για μένα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο βουδισμός είναι το καλύτερο για όλους. Έτσι, ο πνευματικός πλουραλισμός και η πνευματική αρμονία είναι ουσιοδέστατα. Τώρα, το επόμενο ερώτημα. Άραγε, είναι αυτό δυνατόν? Απάντησής μου είναι, βεβαίως, ναι, ναι, ναι. Έτσι, ο σκοπός όλων των θρησκειών είναι λίγο πολύ ο ίδιος. Όλες βοηθούν την ανθρωπότητα. Πιστεύω, είμαι βέβαιος ότι αν όλες οι μεγάλες θρησκείες του κόσμου συνέλθουν, συνεργαστούν,
και καταβάλουν κοινές προσπάθειες για την καλυτέρευση της ανθρωπότητος, πιστεύω ότι κάτι μπορούμε να κάνουμε. Όσον αφορά τον Θιβετιανό Βουδισμό, ήδη έχουμε κάποιο πρόγραμμα ανταλλαγής Θιβετιανών μοναχών και μοναζουσών με χριστιανούς μοναχούς και μοναχές. Και αυτό είναι πολύ χρήσιμο, πολύ επιτυχές. Δυστυχώς, οι συγκριτιστικές αυτές ιδέες έχουν επηρεάσει βαθύτατα τους χριστιανούς οικουμενιστάς. Μάλιστα, οι παπικοί, με επίσημη έγκριση του Βατικανού, συμμετέχουν ενεργά στους διαθρησκειακούς διαλόγους και γίνονται οι ίδιοι απόστολοι αυτών των αντιχριστιανικών δοξασιών. Είμαι ένας τραπιστής μοναχός, δηλαδή ένας καθολικός μοναχός, και ανήκω σε μια ομάδα που λέγεται Μοναστικός Διαθρησκειακός Διάλογος, που ιδρύθηκε υπό την διεύθυνση της Ρώμης για τον διάλογο με τις ανατολικές θρησκείες, ιδίως με τον Βουδισμό, που περιέχει έναν μοναστικό πυρήνα. Το να συμμετάσχουμε στην Βουλή των Θρησκειών του Κόσμου είναι ένα μεγάλο μέρος των δραστηριοτήτων μας, δηλαδή το ποιοι πρέπει να είμαστε και πώς πρέπει να ενεργούμε. Έτσι, για μας είναι πολύ συγκινητικό να είμαστε εδώ. Μας δίνεται μια ευκαιρία να συναντήσουμε πολλούς ανθρώπους και να βοηθήσουμε να καταργηθούν πολλές φήμες, παρεξηγήσεις ή συγχύσεις που υπάρχουν στον κόσμο. Ενώ συναντούμε ο ένας τον άλλο, ενώ κατανοούμε ο ένας τον άλλο, μοιράζομαι την ίδια εμπειρία στο βαθύτερο επίπεδο και όταν καταφέρομαι να το καταλάβουμε αυτό, όλα τα υπόλοιπα φαίνονται λεπτομέρειες. Σικάγο, 1993. Μία εορτή της θρησκευτικής ποικιλίας. Πώς είναι δυνατόν να συμμετέχουν χριστιανοί στη Βαβυλώνα του Σικάγου? Άραγε, αποδέχονται ότι όλες οι θρησκείες αποτελούν διαφορετικές έννοιες του ίδιου πράγματος. Και ότι οδηγούν όλες στο ίδιο τέλος. Και πολιτισμοί, αδιαφορώντας για την αλήθεια, ενώνονται σε ένα συγκριτιστικό μοσαϊκό που δίνει την εικόνα του μέλλοντος. Όλοι μαζί, σε έναν θανάσιμο εναγκαλισμό, απορροφώνται στο πανθρησκειακό χωνευτήρι. Η ευθύνη του Βατικανού για την αποστασία του Σικάγου είναι τεράστια. Και συνεργάστηκαν και χρηματοδότησαν και έλαβαν μέρος με τον πιο επίσημο τρόπο.
Μέχρι πού θα φτάσει η πτώση του παπισμού? Μέχρι πότε θα συμπροσεύχονται μαζί τους οι Ορθόδοξοι οικουμενιστέ? Την 3η Ιουλίου του 1994 στην Αυστραλία, ένα νέο οικουμενικό σώμα ιδρύθηκε, το Εθνικό Συμβούλιο Εκκλησιών Αυστραλίας. Στο παπικό καθεδρικό ναό του Αγίου Χριστοφόρου έγινε μια ειδική ακολουθία για τη σύμπηξη του σώματος αυτού. Η ακολουθία άρχισε από τους ηθαγενείς με μια παγανιστική τελετή καθάρσεως στο βήμα. Ήταν απλώς μια φολκλωρική παράσταση? Επιτρέπονται μέσα σε έναν χριστιανικό ναό τέτοιες απρέπειες? Έφεραν μέσα τον καπνό της καθάρσεως και τον ετοποθέτησαν ενώπιον του θυσιαστηρίου. Ο παπισμός, στην προσπάθεια προσαρμογής του Ευαγγελίου στους πολιτισμούς των διαφόρων λαών, δέχεται την επίδραση παγανιστικών στοιχείων. Θεωρεί ως εμπλουτισμό της Εκκλησίας την εισαγωγή μη χριστιανικών στοιχείων στη λατρεία. Όμως δεν νοθεύεται έτσι η πνευματικότης της χριστιανικής λατρείας? I was told by one of the dancers that they actually have to prepare themselves to dance something like this and rid their minds of wrongful thoughts, open themselves up and become quite vulnerable and let the spirit speak to them. Let us go rejoicing to the house of the Lord. Let us go rejoicing to the house of the Lord. Δυστυχώς, οι Ορθόδοξοι Οικουμενιστέ είναι οργανικά μέλη και αυτού του Συμβουλίου. Στην τελετή αυτή έστειλαν αντιπροσώπους το Πατριαρχείο Αντιοχίας, η Εκκλησία της Ρουμανίας και το Οικουμενικό Πατριαρχείο. To the house of the Lord, let us go.
Είναι αξιοπρόσεκτο ότι οι παπικοί ήδη εγκαταλείπουν τη θέση των παρατηρητών και συμμετέχουν, μάλιστα με τρόπο ηγετικό, σε τέτοια οικουμενικά σώματα. Οι αντιπρόσωποι θα έπρεπε να περάσουν μέσα από τον καπνό της καθάρσεως και οι ηθαγενείς να τους υποδεχτούν. Ο παπικός αρχιεπίσκοπος της Καμπέρας καλωσόρισε τον νέο οικουμενικό οργανισμό. Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί και αδελφές, σας καλωσορίζω σε αυτό το πραγματικά ιστορικό γεγονός. Έχω το προνόμιο να σας προσφέρω την χαρούμενη φιλοξενία του Καθεδρικού Ναού του Αγίου Χριστοφόρου. Ευχαριστώ τους ηθαγενείς και τους λαούς των νήσων του στενού του Τόρες που μας υπεδέχθησαν. Η ηθαγενής τελετή καθάρσεως μας υπενθυμίζει την ανάγκη συγχωρήσεως και συμφιλιώσεως. Αυτά είναι βασικά για το καλό της Αυστραλίας και για την εκπλήρωση των σκοπών του Εθνικού Συμβουλίου Εκκλησιών Αυστραλίας. And the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Κατόπιν έγινε συμπροσευχή. Giver of gifts, you reveal the creative energy of the Spirit. Η Βικτωρία Γιάμπουρ του Πατριαρχείου Αντιοχίας. For these we bless you. You call us to recapture the vitality and freshness of the Christian faith. Ο Δαβίδ Γκίλ, Προτεστάντης Επίσκοπος. Keep us in the truth revealed in Christ. Και άλλες απρέπειες ακολούθησαν ακόμα και γύρω από το θυσιαστήριο. Πολύχρωμο μεταξωτό ύφασμα, φτιαγμένο από γυναίκες διαφόρων ομολογιών, συμβόλιζε το πνεύμα που δήθεν επεσκίαζε τους συμπροσευχομένους. Ο παπικός επίσκοπος Μπιντ Χίδερ διακήρυξε τις αρχές του Εθνικού Συμβουλίου Εκκλησιών Αυστραλίας. Τα 13 μέλη του θα είναι συναθροισμένα εν προσευχή και λατρεία. Έτσι, ο νέος αυτός οργανισμός θα εκφράσει κατά τρόπο περισσότερο ορατό την ενότητα που ήθελε ο Χριστός για την Εκκλησία του. Ο κατάλογος των 13 μελών του Εθνικού Συμβουλίου Εκκλησιών Αυστραλίας μαζί με τους Αγγλικανούς, Νεστοριανούς, Μονοφυσίτας, Παπικούς και Προτεστάντας περιλαμβάνει δυστυχώς και τρεις Ορθόδοξες Εκκλησίες. Ο επίσκοπος Σεραφείμ, βοηθός της Ελληνικής Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας, αντιπροσώπευε το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως.
The Salvation Army. We will. The Syrian Orthodox Church. We will. And the Uniting Church in Australia. We will. And the Antiochian Orthodox Church. We will. Οι απρέπειες όμως κορυφώνονται. Είσοδος Ευαγγελίου από γυναίκες ηθαγενείς. Reading from the Holy Gospel according to John, chapter 17, verses 1 to 5 and verse 22. Jesus looked up to heaven and said, "And the glory that you have given me, I have given them, so that they may be one and we are one." This is the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Πώς ανέχθησαν οι Ορθόδοξοι Οικουμενιστές να συμμετάσχουν στις αλλεπάλληλες αυτές πτώσεις των παπικών? Έως πότε θα ακολουθούν τους παπικούς στο εξωχριστιανικό τους αυτό άνοιγμα? Όντως, η πτώση των Ορθοδόξων Οικουμενιστών είναι μεγάλη. Και αυτή η πτώση τους επιτελείται εν προσευχή και λατρεία. Παπικοί ενώθευσαν τη δογματική και κανονική παράδοση των Αγίων Πατέρων, απεκόπησαν της Αγίας Ορθοδόξου Εκκλησίας και ήδη διαδραματίζουν ηγετικό ρόλο στους διαθρησκειακούς διαλόγους. Ιωάννου Παύλου του Δευτέρου και της καταρτών Εκκλησίας υπό την ηγεσία της Πιλτάτης ημίν και της περί ημάς αδελφής ημετέρας Σεβασμιότητος. Καρδινάλιε, κύριε Κάσιτη. Και όμως, οι Ορθόδοξοι Οικουμενιστές, αντί να τους καλέσουν σε μετάνοια και επιστροφή, τους θεωρούν αδελφή Εκκλησία. Τον εντυπίσει αγιώνατον πρεσβύτερο
Papa Ioanni Paolo. Now that you have purified your souls by your obedience to the truth, so that you can love like brothers in sincerity, love one another deeply from the heart. Είναι δυνατόν οι ζηλωτέ της πατρόας Ευσεβίας να έχουν σχέση και κοινωνία με τους Ορθοδόξους Οικουμενιστάς της Ασίζης και της Καμπέρας? Και να δέχονται από κοινού τις ευλογίες του Φαναρίου και του Βατικανού?